Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Μία από τις λειτουργίες του ανθρωπίνου νου, αυτού που προσβάλλεται από τον ιό της αμαρτίας και συχνά ασθενεί, είναι η λειτουργία της κρίσεως. Και η βασική ασθένεια στην περίπτωση αυτή είναι η κατάκριση. Είναι η φοβερή πνευματική ασθένεια με ευρύτατη εξάπλωση. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε πανδημία, την κατάκριση. Μας απειλεί και μας απασχολεί σχεδόν όλους μας. Εάν επισκεφτούμε τον πνευματικό και έχουμε καλά εξετάσει τον εαυτό μας, είναι σχεδόν αδύνατο να μην τον έχουμε συλλάβει σε στιγμές κατακρίσεως. Γενικά, το ανθρώπινο γένος, αλλά ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, ρέπουμε προς το πάθος αυτό, προς την κατάκριση. Ο Άγιος Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, περιγράφει την έντονη τάση που είχαν οι Κορίνθιοι να κατακρίνουν. Γράφει, ενώ εμείς οι ίδιοι είμαστε γεμάτοι από κακίες και φέρουμε στα μάτια μας τα δοκάρια των αμαρτιών μας, που δεν διαφέρουν καθόλου από εκείνα που έχουν οι άλλοι, γινόμαστε λεπτολόγοι εξεταστέ. Αυτό ακριβώς συνέβαινε τότε στην Κόρινθο. Διακομωδούσαν δηλαδή και καταφρονούσαν άντρες ευλαβείς και φιλόθεους επειδή ήταν αγράμματοι. Συγχρόνως δε θεωρούσαν αξιόλογους κάποιους άλλους λόγω της ευγλωτίας τους. Ανθρώπους γεμάτους από μύρια κακά. Ύστερα, ως ανώτεροι δικαστές έκριναν με ανέδεια. Ο τάδε είναι σπουδαίος. Αυτός είναι ανώτερος από τον τάδε. Και αυτός είναι κατώτερος από τον άλλο. Ενώ εκείνος είναι κατώτερος και από αυτόν. Και αφού έπαβαν να πενθούν για τα δικά τους αμαρτήματα, γίνονταν δικαστές των άλλων και με την τακτική αυτή της κατακρίσεως προκαλούσαν συνεχώς θλιβερές διχόνοιες. Αυτά λόγια του Αγίου Χρυσοστόμου στα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνας. Αυτή η κατάσταση επικρατούσε, αλλά και επικρατεί και σήμερα σε σχέση με το πάθος της κατακρίσεως. Χρειάζεται λοιπόν να το μελετήσουμε βαθύτερα και λεπτομερέστερα για να μπορούμε να το πολεμήσουμε. Τι είναι η κρίση? Χρειάζεται, αγαπητοί μου, να γνωρίζουμε με σαφήνεια πρώτα-πρώτα τι είναι η κρίση για να μπορούμε να τη διακρίνουμε από την κατάκριση και να γνωρίσουμε έτσι καλύτερα και το τι είναι στην ουσία της η κατάκριση. Η κατάκριση είναι πάθος, δηλαδή ασθένεια πνευματική. Η ασθένεια, όπως εξηγήσαμε και σε άλλες ομιλίες, προϋποθέτει την αρχική, τη φυσιολογική, την υγιή κατάσταση της συγκεκριμένης λειτουργίας του ανθρώπου. Και ποια είναι η φυσιολογική κατάσταση η οποία διαστρεβλώνεται και μετατρέπεται σε κατάκριση? Η υγιής κατάσταση είναι η ορθή κρίση με την οποία πρίκησε ο Θεός το νου του ανθρώπου. Τι είναι λοιπόν η κρίση? Είναι η δυνατότητα του ανθρωπίνου νου να διακρίνει και να αποφαίνεται. Όπως το λέγει πέροχα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κρίση είναι η αποκρυστάλλωση των σκέψεων του νου. Η κρίση του ανθρωπίνου νου ξεκινά από τα πιο απλά και επεκτείνεται στα πιο σύνθετα ζητήματα. Να διακρίνει δηλαδή ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, στο ζώο και στον άνθρωπο, στο εύκολο και στο δύσκολο, στο δίκαιο και στο άδικο, στο καλό και στο κακό. Η κρίση είναι η πρώτη επεξεργασία που κάνει ο νους στο υλικό που δέχεται από το γύρο κόσμο με τη βοήθεια των αισθήσεων. Βλέπουμε έναν άνθρωπο να τρώει και τον κρίνουμε. Λέμε, είναι πεινασμένος, είναι λέμαργος, είναι απρόσεκτος, λερώνεται, είναι λεπτός στους τρόπους, είναι αγενής, είναι ευγενής. Για άλλο λέμε, είναι ατομιστής, είναι ακατάδεκτος. Ακούμε ότι κάποιος συνάνθρωπός μας έκανε έργο μεγάλο και αμέσως στο νου μας γίνονται κρίσεις. Είναι έξυπνος, είναι δραστήριος, είναι συμφεροντολόγος, λέει ο άλλος.
Πού βρήκε τόσα χρήματα? Κατά πάσα πιθανότητα έκλεψε. Το έκανε για να βοηθήσει τους ανθρώπους, λέγει ο άλλος. Το έκανε για να δοξαστεί. Η κρίση είναι υγιής, είναι ορθή, όταν λειτουργεί μέσα στα πλαίσια που τη δημιούργησε ο Θεός, ο Δημιουργός. Όταν μένει ανυπηρέαστη από άλλους ιδιωτελείς και εμπαθείς παράγοντες. Τότε αυτό που εκφράζει είναι αληθινό, είναι ορθό, είναι σωστό. Όταν όμως διαστρεβλωθεί και αρρωστήσει ο νους, τότε δεν λειτουργεί κανονικά η λειτουργία της κρίσεως και εκφράζει το λανθασμένο, το ψεύτικο, το ανυπόστατο. Υπάρχει ένα κέριο ερώτημα εδώ. Επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να κρίνουμε? Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι βασανίζονται και βρίσκουν μεγάλη δυσκολία να απαντήσουν στο ερώτημα. Τελικά, πρέπει ή δεν πρέπει να κρίνουμε? Άλλοι πάλι, ξεκινώντας από το λόγο του Χριστού, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, θεωρούν οποιαδήποτε κρίση ανεπίτρεπτη. Αναφέρουν μάλιστα και το λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Συ τι κρίνεις τον αδελφόν σου?» Πρέπει λοιπόν να κρίνουμε ή δεν πρέπει? Στο δίλημα αυτό απαντά ο Άγιος Χρυσόστομος. Πρώτα-πρώτα λέγει ότι υπάρχουν και άλλες εντολές της Άγιας Γραφές που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και που εκ πρώτης όψεως φαίνονται αντίθετες με αυτές που αναφέραμε μέχρι τώρα. Ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει στον Τιμόθεο να ελέγχει αυτούς που αμαρτάνουν. Έλεγξον επιτίμησον, και δεν μπορεί να γίνει έλεγχος χωρίς κρίση, και τους αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε στο μαθητή, εάν αμαρτήσει σε σένα ο αδελφός σου, πήγαινε να τον ελέγξεις αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Επίσης, ο Χριστός υποσχέθηκε στους Αποστόλους ότι θα καθίσουν κάποια στιγμή επάνω σε 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Εάν, αγαπητοί μου, ίσχυαν απόλυτα οι πρώτες εντολές που απαγορεύουν την κρίση, θα υπήρχε αντίφαση στα λόγια του Χριστού. Εάν οι δεύτερες εντολές που επιβάλλουν την κρίση δεν ευνοούσαν αυτό που λέμε, τότε στα χαμένα ο Χριστός έδωκε τέτοια εξουσία στους Αποστόλους για να κρίνουν. Και ακόμη, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, εάν δεν επιτρέπεται καθόλου η κρίση, όλα τότε ανατρέπονται και στις εκκλησίες και στις πόλεις και στα σπίτια. Διότι εάν δεν κρίνει ο Κύριος τον υπηρέτη, η κυρία την υπηρέτη, ο πατέρας το παιδί, ο φίλος τον φίλο, το κακό τότε θα αυξηθεί. Και τι λέγω ο φίλος τον φίλο? Εάν δεν κρίνουμε τους εχθρούς μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταργήσουμε την έχθρα, αλλά όλα θα γίνουν άνω κάτω. Επομένως, ο λόγος του Χριστού «μη κρίνετε ή να μη κριθείτε» χρειάζεται ορθή ερμηνεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Χριστός έχει υπόψη του τους Ιουδαίους, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι ενώ ήταν οι ίδιοι φορτωμένοι με μεγάλα αμαρτήματα και δεν ήλεγχαν τον εαυτό τους, ήλεγχαν όλους τους άλλους για τα μικρά αμαρτήματα. Εδώ λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν παραγγέλει ο Χριστός να μην κρίνουμε κανένα από τα αμαρτήματα, ούτε απαγορεύει την κρίση τελείως, αλλά δεν επιτρέπει να κρίνουν εκείνοι που είναι γεμάτοι από κακίες και πάθη, εκείνους που έχουν βαρύνονται για κάποια μικρότερα αμαρτήματα. Εξάλλου, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ξεκαθαρίζει πολύ καλά το ζήτημα με άλλους λόγους του. Μη κατόψιν κρίνετε, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνετε. Μην κρίνετε στην όψη, επιπόλαια, τα φαινόμενα, αλλά να κρίνετε δίκαια. Επομένως, δεν απαγορεύεται η κρίση, αλλά απαγορεύεται η άδικη κρίση. Και ποια είναι η άδικη κρίση? Η κατάκριση. Άλλο επομένως η κρίση και άλλο η κατάκριση. Και τι είναι η κατάκριση? Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην κρίση και στην κατάκριση? Πώς θα τις διακρίνουμε? Μας βοηθούν οι Άγιοι Πατέρες και σε αυτό. Μας δίνουν τα κριτήρια και τα γνωρίσματα. Για να διακρίνουμε την κατάκριση από την ορθή κρίση,
Χρειάζεται να γνωρίζουμε τα γνωρίσματα της ορθής κρίσεως. Και σε αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμος ο Άγιος Χρυσόστομος. Μας λέγει μερικές από τις προϋποθέσεις για την ορθή κρίση. Παραδείγματος χάρη, να είναι κάποιος αρμόδιος για να κρίνει. Ο πατέρας είναι αρμόδιος να κρίνει το παιδί του. Ο δάσκαλος είναι αρμόδιος να κρίνει το μαθητή του. Ο ποιμένας, ο ιερέας, ο επίσκοπος είναι αρμόδιος να κρίνει τα πνευματικά του παιδιά. Να γνωρίζει καλά το δεύτερο, αυτός που κρίνει, το γεγονός το οποίο θα κρίνει. Όχι, μου είπαν, άκουσα, νόμισα ότι συνέβη αυτό, να είναι βέβαιος και να γνωρίζει με ακρίβεια το γεγονός που θα κρίνει. Να γίνεται επίσης η κρίση με απάθεια, δηλαδή χωρίς εμπάθεια, χωρίς μίσος, χωρίς κακία, χωρίς φθόνο, χωρίς υπολογισμούς, μακριά από οποιαδήποτε συμφέροντα. Ακόμη, να γίνεται η κρίση με ειλικρινή αγάπη. Όπως η μάνα που αγαπάει το παιδί της και κρίνει κάποια ενέργειά του, αλλά αυτό το κάνει από αγάπη. Όταν λοιπόν κρίνουμε κάποιον ή τα έργα του χωρίς να είμαστε αρμόδιοι, χωρίς να είμαστε σίγουροι για αυτό το οποίο κρίνουμε, όταν κρίνουμε με εμπάθεια και όταν κρίνουμε χωρίς αγάπη, τότε σίγουρα κατακρίνουμε. Αξίζει τώρα να εξετάσουμε και τις αιτίες της κατακρίσεως. Πώς φτάνουμε από την ορθή κρίση στην κατάκριση? Ποιες είναι οι βασικές αιτίες που μας οδηγούν στην κατάκριση? Αυτές επισημαίνονται από τους Αγίους Πατέρες. Η πρώτη και βασική αιτία είναι ο αρρωστημένος μας νους. Στην περίπτωση αυτή έχει χάσει τη σωστή επαφή με το Θεό και δεν δέχεται το φωτισμό του. Έχει χάσει έτσι και τα ορθά κριτήρια. Όταν λοιπόν τα κριτήρια αυτά λείπουν, τότε και οι εκτιμήσεις που κάνουμε είναι λανθασμένες. Ο Μέγας Βασίλειος μας βοηθεί να κατανοήσουμε αυτό με το παράδειγμα της ζυγαριάς. Πολλά από τα καλά πράγματα δεν θεωρούνται καλά από εκείνους που έχουν εσφαλμένο το κριτήριο της διανοίας. Όπως και οι σοβαροί όγκοι δεν φαίνονται ίσοι όταν οι πλάστιγγες της ζυγαριάς δεν είναι ισορροπημένες, λέγει ο Άγιος Βασίλειος. Και το μέλι φαίνεται πικρό σε μερικούς που έχουν χαλασμένη από την αρρώστια τη γεύση τους. Αλλά και μάτι που δεν είναι γερό, πολλά μεν από τα υπάρχοντα δεν τα βλέπει, πολλά δε από τα ανύπαρκτα τα υποθέτει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει πάλι τους λόγους για τους οποίους η κρίση μας δεν μπορεί να είναι ακριβής και ορθή. Και ο πρώτος λόγος είναι η έλλειψη του θείου φωτισμού που κάνει ασθενική την κριτική μας ικανότητα. Κυριευμένος ο ανθρώπινος νους από τα πάθη της φιλιδονίας, της μέθης, της φιλαργυρίας, της περιεργίας, της φιλοδοξίας, επηρεάζεται από αυτά, σκοτίζεται και αδυνατεί να διακρίνει την πραγματικότητα. Πώς, διερωτάται ο Άγιος Χρυσόστομος, εγώ που δεν γνωρίζω με ακρίβεια τα δικά μου σφάλματα, θα μπορέσω να κρίνω τα σφάλματα των άλλων? Ο δεύτερος λόγος που η κρίση μας δεν είναι συνήθως ορθή και γίνεται κατάκριση, είναι το ότι τα περισσότερα στοιχεία από τα συμβαίνοντα και έχοντα σχέση με το πρόσωπο ή το γεγονός που κρίνουμε, διαφεύγουν την προσοχή μας. Είναι ελάχιστα αυτά που γνωρίζουμε και πάμπολα αυτά που δεν γνωρίζουμε. Τους παράγοντες που συμβάλλουν σε κάποιο γεγονός, σε μια πράξη. Ο Γέροντας Παΐσιος αναφέρεται σε ένα προσωπικό του γεγονός που έχει σχέση με τον αδελφό του και με κάποια μπετόνια που χάθηκαν. Διηγείται ότι μια άλλη φορά κατέκρινα, λέγει, τον αδελφό μου που ήταν φαντάρος. Μου έστειλε μήνυμα ο σιτιστής. Έδωσα στον αδελφό σου 2 μπετόνια με λάδι. Τι έγιναν τα μπετόνια? Μα αυτός εκεί πέρα, είπα, έφερνε στο σπίτι τους στρατιώτες και τους φιλοξενούσαμε.
Τώρα πώς το έκανε αυτό να πάρει λάδι από το στρατό. Οπότε πιάνω και γράφω στον αδελφό μου αγανακτισμένο σε ένα γράμμα. Και εκείνος μου απαντάει. Τα μπετόνια να τα ζητήσεις από την νεοκόρο της κάτω εκκλησιάς. Αυτός το λάδι του είχε στείλει στην εκκλησιά της κάτω Κόνιτσας γιατί ήταν φτωχή. Χρόνια πολλά είπα στον εαυτό μου τότε. Την άλλη φορά κατέκρινε σε εκείνη τη φουκαριάρα. Τώρα τον αδελφό σου. Άλλη φορά τίποτα. Μην ξανακατακρίνεις. Θέλω να πω, όταν είδα ότι έπεφτα έξω στις κρίσεις μου, εξέταζα τον εαυτό μου. Στην τάδε περίπτωση είχα πει για τον άλλο ότι ενήργησε έτσι, αλλά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Άλλη φορά, άλλο συμπέρασμα είχα βγάλει και αλλιώς ήταν. Έτσι έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του. Άλλη φορά είπα, δεν θα κρίνεις καθόλου. Τελεία και παύλα. Είσαι στραβός και όλα στραβά και ανάποδα τα βλέπεις. Κοίταξε να γίνεις εσύ σωστός άνθρωπος. Και ο τρίτος λόγος που συνήθως η κρίση μας δεν είναι ορθή και γίνεται κατάκριση είναι το γεγονός ότι πολλές πράξεις των άλλων φαίνονται μεν σε μας καλές, αλλά εκείνοι δεν τις έκαναν με καλή πρόθεση, με καλή διάθεση. Ή και το αντίστροφο, να φαίνονται σε μας πονηρά κάποια έργα και οι άνθρωποι να τα έκαναν από άγνοια ή από καλή πρόθεση. Πριν από χρόνια, σε ένα μοναστήρι στο Άγιο Όρος, ήταν ένας πολύ ευλαβής διάκος. Κάποτε όμως φόρεσε ρούχα κοσμικά και γύρισε στην πατρίδα του. Τότε πολλοί πατέρες είπαν διάφορα εναντίον του. Αλλά τι είχε γίνει. Κάποιος του είχε γράψει ότι οι αδελφές του ήταν ακόμα ατακτοποίητες και επειδή φοβήθηκε μήπως παραστρατήσουν, πήγαινε τις βοηθήσει. Έπιασε δουλειά σε ένα εργοστάσιο και ζούσε πιο καλογερικά από ό,τι ζούσε στο μοναστήρι. Μόλις τακτοποίησε τις αδελφές του, άφησε τη δουλειά του και πήγε πάλι στο μοναστήρι για να μείνει. Ο ηγούμενος, όταν είδε ότι τα ήξερε όλα, το τυπικό, τα διακονήματα, το ρώτησε πού τα έμαθε και εκείνος άνοιξε την καρδιά του και τα είπε όλα. Τότε ο ηγούμενος ενημέρωσε τον επίσκοπο και εκείνος τον χειροτώνησε αμέσως ιερέα. Μετά πήγε σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι και εκεί ζούσε πολύ πνευματική ζωή με πολλή άσκηση. Έφτασε σε αγία κατάσταση και βοήθησε πνευματικά και πολλούς ανθρώπους. Μαζί με όλους αυτούς και άλλους τρόπους για τους οποίους οι κρίσεις μας δεν είναι συνήθως ορθές, οι Άγιοι Πατέρες αναφέρουν και την άγνοια των γραφών. Με τη μελέτη τους μαθαίνουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, τον τρόπο με τον οποίο κρίνει ο Θεός, που είναι εντελώς διαφορετικός από τον τρόπο με τον οποίο κρίνει ο ατελής και εμπαθής άνθρωπος. Το είπε ξεκάθαρα ο Χριστός. Εμείς, εσείς δηλαδή, κατά την σάρκα κρίνετε κοσμικά, σαρκικά. Εγώ ουκρίνω ουδένα. Και αν κρίνω εγώ, η κρίση η εμή αληθίσεστη. Η δική μου κρίση, και αν κρίνω, είναι αληθινή. Η κρίση του Χριστού είναι η μόνη αληθινή, ακριβής, ακέραια, απροκατάληπτη και αντικειμενική. Ένας τέλος πολύ βασικός λόγος που οδηγούμαστε στην κατάκριση είναι η έλλειψη αγάπης. Θυμηθείτε το γιο της παραβολής του Ασώτου. Κατέκρινε τον αδελφό του και τον πατέρα του με ασυνήθιστη μάλιστα σκληρότητα. Όταν επέστρεψε στο σπίτι από το χωράφι και έμαθε για τις προετοιμασίες του εορτασμού για τη σωτηρία του μικρότερου αδελφού του, του Άσωτου, θύμωσε και μίλησε στον πατέρα του κατακρίνοντας και εκείνο και τον αδελφό του. Τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ δεν παρέβηκα καμιά εντολή σου και ποτέ σε μένα δεν έδωσε ούτε ένα κατσίκι για να το φάω με τους φίλους μου. Και τώρα μόλις ήρθε ο γιος σου αυτός που κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για αυτόν το καλοθρεμένο μοσχάρι. Γιατί έβγαλε τέτοιο δηλητήριο από το στόμα του κατακρίνοντας τα πιο αγαπητά του πρόσωπα, τον πατέρα και τον αδελφό του? Επειδή του έλειπε η αγάπη. Ενώ τήρησε τυπικά τις εντολές του Θεού, δεν είχε αγάπη. Το ίδιο ακριβώς παρατηρούμε και στην περίπτωση του Φαρισαίου, στη γνωστή παραβολή τελώνου και του Φαρισαίου. Θυμηθείτε την προσευχή του Φαρισαίου. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, διότι δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μυχοί ή όπως αυτός εδώ ο τελώνης». Η περίπτωση αυτή του Φαρισαίου μας μαθαίνει ότι αιτία της κατακρίσεως
είναι η υπερηφάνεια. Είναι αδύνατο να είναι κάποιος υπερήφανος και να μην κατακρίνει. Και εδώ βασική αιτία είναι πάλι η έλλειψη της αγάπης. Ο υπερήφανος άνθρωπος αγαπά μόνο τον εαυτό του. Τους άλλους τους χρειάζεται μόνο για να τον επαινούν και να τον εξυψώνουν. Και όσοι δεν το κάνουν αυτό, δέχονται τα φαρμακερά βέλη της κατακρίσεώς του. Το θέμα όμως της κατακρίσεως και της κρίσεως έχει και πολλές άλλες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πτυχές με τις οποίες θα ασχοληθούμε σε άλλη εκπομπή. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε.